Και είναι περήφανη που τον έχει βγάλει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα είναι εδώ. Σήμερα κοντά μας είναι ο Οδυσσέας ο Κοσπηλιόπουλος. Καλώς τον να. Καλώς ήρθες, τι κάνεις. Μια χαρά. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Πρώτη φορά στο σπίτι μας, κάθισε. Καλώς ήρθες. Μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Σε βλέπουμε χαρούμενο και βλέπω ότι ήρθαν και η γυναίκα και το παιδί μαζί, ε. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους αποχωρίζεις ποτέ. Τρελή αδυναμία. Ο οποίος νομίζω σου μοιάζει από τις πεταχτές ματιές που του έχω ρίξει και ιδιαίτερα πολύ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είσαι από τους μπαμπάδες που θέλεις να λες ότι ο γιος μου είναι ίδιος εγώ, ότι μου μοιάζει όχι, το παιδί μου. Όχι, είναι πολύ όμορφη γυναίκα μου, οπότε μια χαρά είναι έτσι, μια δικαιολογία. Καταρχήν είσαι εδώ να πούμε με την παράσταση, κόκκινο. Με το κόκκινο, ναι. Θέλω να μου με πεις το Σταμάτη του Φασουλή. Ναι. Στη σκηνοθεσία του Σταμάτη του Φασουλή και με συμπροταγωνιστή του Σταμάτη του Φασουλή. Είναι μια παράσταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι με το Σταμάτη. Ελπίζω πάντα αυτό που λέω, ξέρεις, να βρει ανταπόκριση και στον κόσμο. Δηλαδή αυτό που θα δουν να πούνε όντως καλά μαζί. Αν το λες μέσα από την καρδιά σου και το πιστεύεις, θα βρει και ανταπόκριση. Έτσι μακάρι. Πιστεύω. Νομίζω ότι είναι μια καλή δουλειά. Την έχουμε φτιάξει με πολύ αγάπη. Είναι μια πολύ δοκιμασμένη παράσταση στην Αθήνα, 1,5 χρόνο τώρα. Και με μεγάλη μας χαρά θέλαμε να ταξιδέψουμε και εδώ. Το έχουμε πει από πέρσι με το Σταμάτη ότι θα αρχωθούμε. Δεν ξέραμε τώρα πότε θα γινόταν και πώς και ποια στιγμή θα βόλευε, αλλά τώρα είμαστε εδώ και περιμένουμε με αγωνία. Στο κόκκινο, Οδυσσέα. Στο κόκκινο, ναι. Εσύ, για σένα, τι είναι το κόκκινο? Δηλαδή... Για μένα το κόκκινο είναι... Θα ξεκινήσω από την παράσταση και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Για μένα το κόκκινο είναι μια... Είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που μιλάει για όλα αυτά που σημαίνουν και για μένα. Σημαίνει και για μένα το κόκκινο. Μιλάει για τη ζωή, για την ένταση, για τις συγκρούσεις, για όλα τα διλήμματα και τις, ας το πούμε έτσι, και τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος σε σχέση με τον εαυτό του, αλλά παράλληλα και ζωή, παράλληλα και ένταση ζωής. Και, η ζωή σου είναι στο κόκκινο ή ήταν ποτέ στο κόκκινο ή όχι, δεν σου αρέσει? Όχι, νομίζω πως δεν είναι. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο απαλή. Ναι. Δεν μ' αρέσει πολύ η ένταση. Η ένταση. Έχω αρκετή στη δουλειά, εντάξει, μου φτάνει, δεν θέλω άλλη. Νομίζω γεμίζεις τόσο πολύ μπαταρίες που μετά θες όταν θα πας στο σπίτι σου, ας πούμε. Ναι, δεν θέλω. Με τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Θέλω να είμαστε πιο ήρεμα, ναι. Οδυσσέα μου, είσαι ένας ηθοποιός, ο οποίος είσαι, ξέρουμε όλοι, πάρα πολύ ταλαντούχος, σε έχουμε γνωρίσει και σε έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από τη τηλεόραση, αλλά είσαι και πολύ βραβευμένος, δηλαδή. Όχι, δεν είμαι πολύ βραβευμένος. Έχεις ακούσει πάρα πολλές καλές κριτικές για τις δουλειές σου. Ναι. Και από συναδέλφους σου αλλά και από τον κόσμο. Θεωρείς ότι αυτή η αποδοχή που έχεις δεχτεί από τον κόσμο και οι δουλειές που έχεις κάνει, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και οι συνεργασίες, κάνουν αυτόματα έναν ηθοποιό να είναι καλός ηθοποιός? Τώρα, το ποιος είναι καλός, το ποιος είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο κιόλας δεν μπορεί κανείς να το αποφασίσει για τον άλλον ούτε για τον εαυτό του. Αυτό θα φανεί μέσα στα χρόνια, ξέρεις. Καλοί ηθοποιοί είναι αυτοί που μέσα στα χρόνια παραμένουν στη δουλειά και τα βγάζουν πέρα με δύσκολα πράγματα και έχουν και ένα κόσμο που τους εμπιστεύεται. Δηλαδή θα πάει να δει μια παράσταση επειδή παίζουν αυτοί. Αυτό είναι ένας καλός ηθοποιός. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς ούτε για έναν ηθοποιό της ηλικίας μου εύκολα. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να πω εύκολα ούτε για μένα ούτε για κάποιον ηθοποιό της ηλικίας μου ότι είναι de facto ένας καλός ηθοποιός. Θα φανεί. Δεν πιστεύεις ότι κάποιος ηθοποιός μπορεί να μείνει στο προσκήνιο μόνο και μόνο επειδή έχει αυτές τις καλές δημόσιες σχέσεις που λέμε? Δεν το πιστεύω. Όχι, Δεν το πιστεύω. Δεν αρκεί αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δημόσιες σχέσεις, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πάντως, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και κάτι άλλο στο χώρο σας πάρα πολύ έντονα. Πολλοί τραγουδιστές, ηθοποιοί, μοντέλα, άνθρωποι έξω από το χώρο δηλαδή, χωρίς να έχουν περάσει από κάποια σχολή υποκριτικής, κάνουν το επάγγελμα ηθοποιού και δηλώνουν και ηθοποιοί. Καλά κάνουν. Δεν σε ενοχλεί καθόλου. Καλά κάνουν. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε μπορεί να παίξει. Καλά κάνει και κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν έχει τελειώσει η σχολή, αν είναι στα χαρτιά ηθοποιός ή όχι, όπως δεν με ενδιαφέρει και για τίποτε άλλο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που ούτως ή άλλως δεν είναι εύκολο να την ορίσεις με αντικειμενικά κριτήρια. Ναι. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι, όπως ένας πιανίστας που ξέρει ή δεν ξέρει να παίζει πιάνο, δεν μπορεί να μην ξέρει και να είναι πιανίστας. Ναι. Εδώ είναι λίγο πιο φλού τα πράγματα.
Γι' αυτό το λόγο το αποτέλεσμα θα αποδείξει. Αν... Όχι, τίποτα δεν πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις ταλέντο, πρέπει να έχεις ειλικρίνεια σε αυτό και από εκεί και πέρα αν σε θέλει, γιατί όχι. Πάντως πάρα πολλοί συνάδελφοι σου, οι οποίοι το κατηγορούν αυτό, με την έννοια το κατηγορούν, το κρίνουν με την έννοια ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ηθοποιεί δεν έχετε έτσι χίλιες πολλές δουλειές, όπως όλους τους χώρους, έτσι. Με την πληθώρα και αυτών των ανθρώπων, με το που μπαίνουν και αυτοί στον χώρο, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για να έχετε δουλειά. Κοίταξε, αν δεις δουλειά θα έχει οποιοδήποτε είναι καλός μεν και τυχερός δε. Παίζει και τύχη. Τεράστιο ρόλο, το μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο και από το να είσαι καλός. Παίζει το να είσαι τυχερός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα το αν σου παίρνει κάποιος άλλος τη δουλειά, εγώ δεν πιστεύω αυτά τα πράγματα καθόλου. Αν εμένα έρθει κάποιος και μου παίρνει τις δουλειές, πάει να πει ότι για κάποιο λόγο προτιμούν εκείνον και όχι εμένα. Τι θα πει καλός, χειρότερος, μέτριος, πιο ταλαντούχος. Υπάρχει κάποιος ο οποίος αποφασίζει να βλέπει έναν άνθρωπο και να μην του αρέσει και να συνεχίζει να τον βλέπει. Όχι. Για να τον βλέπει, πάει να πει ότι του αρέσει. Κάτι του αρέσει σε αυτόν. Μπορεί να μην είναι αυτό που αρέσει και σε κάποιον άλλον, αλλά κάτι του αρέσει. Κάτι μπορεί να είναι η ομορφιά του. Μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ μιλάμε για έναν χώρο θεάματος. Στον χώρο του θεάματος η ομορφιά παίζει τεράστιο ρόλο. Υπάρχουν άνθρωποι με λιγότερο ταλέντο που όμως έχουν μια εμφάνιση που τη χρειάζεται αυτός ο χώρος. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να πούμε ότι δεν τη χρειάζεται ή ότι να βγάλουμε ένα υποδεκάμετρο και να ζυγίζουμε ποιος έχει μεγαλύτερο ταλέντο και ποιος έχει μικρότερο και ποιος είναι αυτός που θα το αποφασίσει στην τελική ώρα. Δεν θέλω να πω ποιος είναι ο κριτής, δηλαδή ποιος αποφασίζει. Εγώ θα θέσω τον εαυτό μου ως κριτή ότι εγώ είμαι το αντικειμενικό γούστο το οποίο θα πει ότι αυτός είναι καλός και εκείνος δεν είναι. Και είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Εσύ μπορεί να μην αποφασίζεις, ας πούμε, για το ποιος είναι καλός ηθοποιός, ποιος δεν είναι, αλλά αποφάσισες αρκετά νωρίς να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια. Ναι. Δεν το διαπραγματεύομαι. Ναι, όχι. Θέλω να πω, παιδί μου, ότι νιώθεις ότι σε έκανε πιο όριμο. Ορίμασες πιο γρήγορα. Νιώθω ότι μου άρεσε να το κάνω και το έκανα. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Και τόσο απλά. Δεν ξέρω τι με έκανε, αν με έκανε καλύτερο ή χειρότερο. Ελπίζω ότι με έκανε καλύτερο. Οδυσσέα μου, ο γιος σου είναι σε μια ηλικία, ο οποίος αρχίζει, φαντάζομαι, μιλάτε, είναι 6 χρονών, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Μιλάτε, τα λέτε. Του μιλάς καθόλου για την κρίση, του μιλάς για το πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Όχι, προσπαθώ, όχι. Δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι παιδικές κουβέντες αυτές, δεν είναι ιστορίες για παιδιά αυτές. Δεν θα του πεις όμως ότι... Να τώρα, με τον τρόπο σου, ας πούμε, ότι άμα σου ζητήσει το ένα, σου ζητήσει το άλλο, σου ζητήσει το παρελθόν. Ούτως ή άλλως συνεννοούμαστε σε αυτό. Δηλαδή, είναι ένα πολύ καλό παιδί το οποίο δεν ζητάει υπερβολικά πράγματα. Χαιρός. Θέλω να πω και εγώ, αν πραγματικά δεν μπορώ, θα του πω ότι δεν μπορώ. Όπως θα το έλεγα οποιαδήποτε στιγμή. Ούτε πλούσιος είμαι, ούτε έχω καμία οικονομική τρομερή δυνατότητα. Οπότε ούτως ή άλλως το ζει αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, αν ξεκινήσεις να λες τώρα σε ένα παιδί ότι ξέρεις, έχουμε κρίση στην Ελλάδα και. Όχι και, με και, τέτοιο και, τρόπο, αλλά να του δώσεις λίγο. Πάσε με, ρε φίλε, να μην πάσε με να παίξω. Τι άλλαξες στη ζωή σου με την κρίση, τι έκοψες, τι σταμάτησες να κάνεις? Άλλαξε. Κοίταξε. Θα σου πω κάτι. Εμείς οι ηθοποιοί, η μεγάλη πλειοψηφία. Από εμάς είμαστε ούτως ή άλλως πολύ ασκημένοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, σε αυτό που λέγεται ανασφάλεια. Δηλαδή, είναι σύμφυτο της δουλειάς μας αυτό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε 3 φορές το χρόνο δουλειά, με μια τρίμηνη ή πεντάμηνη ή εξάμηνη στην καλύτερη των περιπτώσεων σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι κανείς από εμάς δεν είναι σίγουρος για το ότι αύριο θα έχει δουλειά. Δεν είμαστε όπως είναι ένας υπάλληλος, είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος, που ξέρει ότι αν μη τι άλλο, για αυτό το χρόνο έχω μια ετήσια σύμβαση. Εμάς δεν υπήρχε ούτε ετήσια σύμβαση δεν έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε τρίμηνο ή εξάμηνο ή καθόλου. Άρα, μου είναι πολύ γνώριμο αυτό το πράγμα, αυτό το δυσάρεστο και ψυχοφθόρο πράγμα, μου είναι πολύ γνώριμο. Απ' τη μια είναι δυσάρεστο και ψυχοφθόρο για μας, απ' την άλλη έχει και μια ελευθερία. Ναι. Το γεγονός ότι εμείς δεν παντρευόμαστε καμία δουλειά, είμαστε μονίμως έργα. Άρα δεν βαριέσαι και ποτέ. Άρα δεν πλήττεις ποτέ, δεν είναι αυτό. Βεβαίως αυτό έχει ένα τρομερό ρίσκο και τρομερό κόστος ψυχικό. Τώρα, αυτό έγινε χειρότερο με την κρίση. Μειώνονται συνεχώς οι εναλλακτικές, ας το πούμε έτσι. Η μία δηλαδή σοβαρή εναλλακτική που ήταν η τηλεόραση, ενώ βιοποριστική έχει, εναλλακτική, έχει τελειώσει για μας. Ολοκληρωτικά. Και αν επιστρεφτεί, κατά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ξανά. Αφού ξέρεις ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, έχεις κάνει αυτό που λέει είναι και οι γονείς μας το κουμάντο σου? Όχι. Όχι. Δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω.
Δεν μου επιτρέπουν, ούτε μου επέτρεψαν τα εισοδήματά μου μέχρι τώρα να μπορώ να έχω κάνει μια αυτή. Τι είναι, καλή μόνο τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Ναι, μόνο τώρα. Δεν βγάζουμε και τόσα πολλά λεφτά ηθοποιοί, μην νομίζει. Εντάξει, εγώ το λέω σχετικά με άλλους συναδέλφους που έχουν κάνει δηλώσεις. Γι' αυτό το ρωτάω. Α, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι συναδέλφοι. Οδυσσέα μου, θέλω λίγο να σχολιάσουμε μαζί, να μας σχολιάσεις εσύ μάλλον. Κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες απασχόλησαν πάρα πολύ την επικαιρότητα και αφορούν ανθρώπους του καλλιτεχνικού στερεώματος. Γιατί τρομάζεις? Γιατί δεν έχω επαφή πολύ με την επικαιρότητα, για να είμαι ειλικρινής, και μπορείτε να με έχετε πιάσει στον ύπνο. Αναφέρομαι στα γεγονότα που έχουν γίνει με τον Γιώργο Νταλάρα και στην επίθεση που δέχτηκε στη συναυλίωση. Δεν έχεις ακούσει? Δεν βλέπεις ειδήσεις? Όχι. Καθόλου? Όχι, έχω σταματήσει εδώ και 5 μήνες περίπου να βλέπω ειδήσεις. Οι 4. Μου κάνει πολύ κακό. Αποφεύγεις να δεις ειδήσεις? Ναι, μου κάνει πάρα πολύ κακό και θεωρώ ότι δεν είναι και η πιο έτσι σωστή στάση που έχουν πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως προς την αληθινή ενημέρωση των ανθρώπων. Θεωρώ ότι κρατούν μια στάση ύποπτη, το λέω ευθέως. Και γι' αυτό το λόγο συνειδητά λέω δεν θα βλέπω ειδήσεις. Για να σε ενημερώσω λίγο τους για το τι έγινε και το οποίο απασχόλησε πάρα πάρα πολύ και τον κόσμο και την επικαιρότητα. Λοιπόν, είχαμε μια διαμαρτυρία ανθρώπων οι οποίοι πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Τη διέκοψαν με κάποια επίθεση που του κάνανε, με γιαούρτια και άλλα πράγματα κτλ. Ο ίδιος αντέδρασε ψύχρεμα. Το φαντάζομαι. Και συνέχισε να τραγουδάει. Και όλο αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, απασχόλησε πάρα πολύ όλους. Ναι. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια διαμαρτυρία έγινε στο πρόσωπο ενός καλλιτέχνη. Τι τους έφταιγε ο Νταλάρας, δηλαδή? Τι τους έφταιγε, τι λέει? Μάλλον για τη γυναίκα του, έτσι. Ας πήγαινε να βρουν τη γυναίκα του, άμα είχαν πρόβλημα μαζί της. Εκπρόσωπος ήταν. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτικά, λέει την άποψή του. Καλά κάνει και τη λέει την άποψή του. Και τη θέση του. Εσύ τη βλέπεις αυτή την αγανάκτηση? Εγώ δεν πιστεύω στον προπυλακισμό. Δεν μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Δεν θεωρώ ότι βγαίνει κάτι έτσι. Υπάρχουν πολύ πιο δραστικοί τρόποι να αντιδράσει κανείς, αν τον ενοχλεί κάτι, και να αντιδράσει και απέναντι στους σωστούς ανθρώπους. Όχι σε άσχετους. Νομίζω ότι όλοι έχουν πολύ στρες και πολύ άγχος και πολλά νεύρα και όποιον δούνε, ας πούμε, μπορεί... Ναι, αλλά δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Είμαι κάθετος σε αυτό. Δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Τι βλέπεις? Έτσι απλώς και γι' αυτό κιόλας και δεν υπάρχει και νομίζω κάποια σοβαρή αντίδραση απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω, έτσι απλώς εκτονώνεται κάποιος και όταν εκτονωθεί είναι και καλύτερα. Ας τον λοιπόν να εκτονωθεί, καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να αντιδράσει σοβαρά, υπάρχουν τρόποι που δεν θα τον εκτονώσουν βεβαίως, δεν θα λειτουργήσουν σαν χύτρα, οπότε δεν προσφέρουν αυτή την απόλαυση, γιατί είναι μια απόλαυση να εκτονώνεσαι. Αλλά δεν είναι αποτελεσματικό το να εκτονώνεσαι. Δηλαδή, το να εκτονωθώ εγώ και να τα σπάσω εδώ μέσα δεν λέει κάτι. Απλώς κάποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν παραπάνω μέχρι να τα φτιάξουν ξανά. Ναι. Δεν θα στα αλήθεια πάθει κάποιος κάτι. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι να πάθει κάποιος κάτι σοβαρά. Και δεν είναι αυτή. Δεν θα περάσεις και αυτό που θες να πεις μέσω της διαμαρτυρίας σου ξεκάθαρα στον άλλο. Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δεν μ' αρέσουν. Δεν με βρίσκουν σύμφωνο καθόλου. Την τηλεόραση, η σύριαλ, ας πούμε, τη συναδέλφου σου παρακολουθείς. Μας είπες ότι ειδήσεις δεν παρακολουθείς καθόλου. Και είναι επιλογή σου. Ναι, δεν παρακολουθώ. Τα σύριαλ που υπάρχουν τώρα στη τηλεόραση. Και... Τα σύριαλ, όχι εξ επιλογής, αλλά δεν τα έχω δει πολύ. Αλλά όχι από επιλογή, ούτε από θέση. Απλώς δεν έτυχε. Πιστεύεις ότι ό,τι βλέπουμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση από σύριαλ είναι ποιοτικά σύριαλ, δηλαδή ποιοτικά? Έχουν, επειδή τα χρήματα πιστεύω που πάθουν... ότι είναι εκεί που ήταν. Δηλαδή κάποια είναι πιο καλά και κάποια λιγότερο καλά. Η τηλεόραση ούτως ή άλλως παράγει όλων των ειδών τα προϊόντα. Εξαρτάται από εμάς που συμμετέχουμε σε αυτήν να... Ξέρεις, να την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα επιστρέψει. Η τηλεόραση πάσχει, ας πούμε, από μια τέτοια αντίληψη. Ότι μόνο τηλεόραση είναι, σιγά. Αυτό είναι το πρόβλημά της, θέλω να πω. Δηλαδή, συχνά οι άνθρωποι με την οποία ασχολούνται με την τηλεόραση την αντιμετωπίζουν. Μωρέ, τώρα η τηλεόραση δεν είναι σημαντικό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η τηλεόραση και γι' αυτό της αξίζει μια σοβαρή αντιμετώπιση. Κατά τη γνώμη μου. Θα επιστρέψει όμως η εποχή που είχαμε πολλές ελληνικές σειρές? Είσαι κάθετος? Ναι, δεν το πιστεύω. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη οικονομικά, η οποία δεν θα έχει αυτή την... Δεν θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να γίνουν τόσες πολλές δουλειές που γινόντουσαν. Ούτως ή άλλως και αυτές που γινόντουσαν, εν τέλει φαντάζει παράλογο αν το σκεφτεί κανείς ψύχρεμα τώρα ότι γινόντουσαν. Ναι, ναι, δηλαδή ότι υπήρχαν 35, ας πούμε, σύριαλ, ξέρω εγώ, σε μια σεζόν. Είναι τρελό το νούμερο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν ήταν υγιές.
Αλλά και αυτό που θα ήταν υγιές, το να έχουμε 7-8 σύριαλ που είναι μια νορμάλ ιστορία, και αυτό δεν πιστεύω πολύ ότι θα ξανάρθει γρήγορα. Υπάρχουν όμως τηλεόραση και πολλές. Μακάρι να ξανάρθει. Μακάρι, για όλους καλό θα είναι. Καλά, εννοείται. Υπάρχουν όμως πολλές εκπομπές γκόσυπ, το πούμε έτσι, όπως το λένε. Ναι. Τσομπολίστηκες και καλά. Εσύ δηλαδή. Είναι πιο φτηνές, δεν είναι. Νομίζω. Δηλαδή θέλω να πω, είναι θέμα κόστους, κατά τη γνώμη μου. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα κόστους. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να έχεις τρεις ανθρώπους να παρουσιάζουν θέματα και να σχολιάζουν, mm-hmm. παρά να έχεις ένα συνεργείο 30 τεχνικών και 10 yeah. ηθοποιούς σαν cast, να νοικιάζεις σπίτια ή να νοικιάζεις στούντιο ή να νοικιάζεις πλατό, να πληρώνεις φώτα, mm-hmm. να πληρώνεις εκτός έδρας, αν είναι μεγάλη παραγωγή. Yeah, να μιλάμε τώρα για καμία σχέση σε κόστος. Εσένα τον gossip στη ζωή σου, το κοτσομποϊό αυτό που λένε, ο κυτρινισμός ενοχλεί. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι χαμηλών τόνων έτσι κι αλλιώς. Δεν έχεις προβάλει την οικογένειά σου προς τα έξω. Νομίζω ότι είναι λίγο, αν θέλεις, ένας φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα. Αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρεται ούτε εκείνο για σένα. Αν σε ενδιαφέρει, ενδιαφέρεται και εκείνο για σένα. Αν εγώ τώρα... Δηλαδή, θεωρείς ότι κάποιοι, ας πούμε, το κάνουν επίτηδες που είναι καθημερινά, ας πούμε, στα περιοδικά και στις κουτσομπολίστικες εκπομπές. Δεν ξέρω. Δηλαδή, στα αλήθεια, δεν έχω αισθανθεί ποτέ να με ενοχλεί κάποιος όμως. Ναι. Το λέω ευθέως. Αν έβλεπες όμως μια φωτογραφία σε ένα εξώφυλλο ενός περιοδικού με την οικογένειά σου, με τον γιο σου. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Αυτό θα το. Συμβαίνουν και αυτά τώρα, δεν θα μ' άρεσε, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τι να γίνει τώρα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Σωστός, μ' αρέσει. Θέλω να πω, δεν θα το επιδιώξω καθόλου. Το προστατεύω όσο μπορώ. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι δεν εκθέτω την προσωπική μου ζωή. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν συμβεί, τι να κάνουμε τώρα. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, εντάξει τώρα. Πολύ. Θέλω να μας πεις ξανά για την παράσταση, μέχρι πότε θα είστε εδώ, ποιες μέρες παίζετε. Λοιπόν, θα είμαστε μέχρι την Πρωταπριλιά, σαν ψέμα, εδώ. Ναι. Θα παίζουμε από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, εκτός από αυτή την εβδομάδα, αρκετές γιατί ξεκινάμε. Μέρες. Ναι, παίζουμε κανονικά. Πρόγραμμα θεατρικό. Γιατί μερικοί έχουν Παρασκευή. Όχι, θα τολμήσουμε να παίζουμε από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τώρα ελπίζω να τα καταφέρουμε, ξέρω εγώ. Θα παίζουμε όλες τις μέρες στις 9 η ώρα το βράδυ, εκτός από την Κυριακή που παίζουμε 7. Αν δεν κάνω λάθος. 7 παίζετε, το ξέρω κι εγώ. 7 παίζουμε, έτσι. Δεν παίζουμε 7.30, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, γιατί και εγώ δεν είμαι συνηθισμένος στο πρόγραμμα εδώ. Λοιπόν, Τετάρτη ως Κυριακή, εκτός από τώρα που ξεκινάμε Πέμπτη, η πρεμιέρα μας είναι στις 15 δηλαδή του Μάρτη. Και με μεγάλη χαρά, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο αφορά πολύ τους Θεσσαλονικείς. Θεσσαλονικείς, το έχω ξαναπεί, έχω χρόνια να έρθω στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έτυχε, δηλαδή λόγω των παραγωγών δεν ταξιδεύανε εύκολα αυτές που έκανα. Αλλά η Θεσσαλονικείς είναι έτσι... Νομίζω ζουνε στο κόκκινο. Και εκτός αυτού είναι και λίγο πιο ψαγμένο κοινό, τολμώ να πω, από τους Αθηναίους. Είναι δηλαδή, τους αρέσουν οι παραστάσεις. Που έχουν και κάτι άλλο πίσω από την πόρτα κλειστό να το βρεις. Λοιπόν, μας συντρίκαρες πολύ με αυτά που είπες και πρέπει να έρθουμε να σε δούμε από κοντά. Ελπίζω να έρθετε. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.